Για χαρακτηριστικά, όπω ήταν αναμενόμενο, δεν μου πήγαινε η καρδιά να αφήσω αυτή την ευκαιρία ε, να κάνω το breakdown, για μια ανάλυση με το trailer. Μια και μα έριξε το γάτι ο Kojima στα Game Awards και είπε ότι έχω κρύψει πάρα πολλά πράγματα και θέλω εσεί να τα ανακαλύψετε. Ω άλλο ε, συνεμουσιολόγο που είναι, καλό Καριόλη θα πω εγώ. Ε, φόρεξα φώναξα τον Γιώργο, τον Γιώργο Ντανή που τον έχω και μαζί μου και είπαμε να βάλουμε. Εσμέρα καρέ καρέ Καλησπέρα Γιώργα μου Να βγάλουμε καρέ καρό το τρέιλερ κάτω Ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, ό,τι μπορούμε να πιάσουμε. Εντάξει, έχουνε, έχουμε διαβάσει και διάφορα πραγματάκια από το Reddit και λοιπά και θα σας μεταφέρουμε. Αλλά έχουμε και πραγματάκια να πούμε και εμείς οι ίδιοι. Οπότε έχει πάρα 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 πολύ ενδιαφέρον Γιώργο το, το σημερινή, σημερινή, ανάλυση που θα κάνουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνουμε μαζί γιατί από ό,τι ξέρω γουστάρεις και εσύ αρκετά το Death Stranding. Εγώ με το Death Stranding περίρη κατάσταση ήταν γιατί όταν το πρώτο είδα δεν με κέρδισε. Ναι. Και όταν ναι. το έπαιξα ναι. πρώτη φορά, και όταν το έπεξα, μου γέννησε περίεργα αισθήματα εσύ. Δηλαδή την πρώτη φορά που πήγαινα, είχα μια δύσκολη διαδρομή και ακούγεται η μουσική από Λόρορ, εκεί λέω κάτσε καλά, εδώ είμαστε. Ναι. Εκεί έπαθα πλάκα με το Death Με τη σκηνοθεσία, πει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σκηνοθετικό όλο αυτό. Το πότε έφυγαν τα κομμάτια κλπ. Ναι, δηλαδή και πέρα προ το τέλο τη διαδρομή που έχεις περάσει τα πάνθηνα mm, έπαιζε mm. η χαλαρή μουσική των Λόρ και σε ηρεμούσε και σε κάποιο τρόπο αποζημίωνα. Ναι, ήταν αυτό η αποζημίωσή σου, ρε παιδί μου, για όσο έχει τραβήξει το, το, με το κακοτράχυλο το έδαφο που πέρασε και δεν μπορούσε να περάσει, τα μπιτίζ και όλα διάφορα που συμβαίνουν μέσα. Αλλά εδώ είμαστε τώρα για το trailer. Τώρα να το πούμε Death Stranding 2, οπότε βλέπετε και πάνω στο τίτλο λέει Working Title, να πω ότι το βλέπουμε αυτό, Trailer θα το δούμε κατευθείαν μέσα από την Kojima Productions. working Title σημαίνει ότι δεν έχουν αποφασίσει αν θα λέγεται Death Stranding 2 ο τίτλος και έχουμε και το, ε, το στοιχείο ότι και στο Trailer και στο Game Awards το λένε, στο αναφέρουν ως DS2, που σημαίνει α, ότι α, δεν, α, δεν είναι ο τελικό τίτλο του, του, του το Dead Stranding. Δεν μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Μπορεί να βγάλουν κάτι άλλο, δεν ξέρουμε ακόμα τι. Και για ποιο λόγο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να ανακαλύψουμε. Για ποιο λόγο θέλουν να το πούν κάπω διαφορετικό. Αυτό είναι το πρώτο, πρώτη ανακάλυψη που κάναμε γενικότερα για το παιχνίδι, Έτσι. Ναι, να ρωτήσω κάτι εγώ. Το Dead Stranding ήταν αποκλειστικό στο PS5, έτσι. Ε, για φαντάζομαι αν. Έχει την ίδια μοίρα και εξέλιξη όπω και το Death Stranding. Δεν ξέρω αν τα έχει χώσει πιο πολύ η Sony αυτή τη φορά. Ε, λογικά θα μείνει αποκλειστικό μέχρι κάποιο ορισμένο διάστημα μέχρι να πάει στο PC. Για Xbox mm. δεν το συζητάω καν. Έτσι έτσι αλλιώ για το Xbox έχει δικό του ε, τίτλο να ετοιμάζει ο Kojima. Αλλά αυτό θα έρθει εν καιρό. Θα αργήσει πιστεύω. Ε, έχουμε μπροστά μα γι' αυτό αν έρθει αν έρθει να αφήσω εγώ μια δίκλυδα ασφαλείας πάνω σε αυτό. Θέλω να κάνω και ένα disclaimer, όσοι αυτή τη στιγμή δεν είστε fan του Kojima, δεν είστε fan του The Stranding, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκετε σε αυτό το βίντεο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δισάξετε κάτω στα σχόλια, γιατί απλώς μπορείτε να κάνετε skip και να πάτε παρακάτω. Εδώ πέρα είμαστε άνθρωποι που γουστάρουμε τα video games και γουστάρουμε τον Kojima και θέλουμε να βγάλουμε την κάβλα μας πάνω σε αυτό. Και για να μπούμε σε διαδικασία με τον Γιώργο τώρα αυτή τη στιγμή να κάτσουμε να κάνουμε ανάλυση για ένα τρέιλερ σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη κάβλα γι' αυτό. Πάμε να αρχίσουμε Γιώργο. Εννοείται, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι βλέπουμε, τι είναι αυτό το πρώτο που βλέπουμε, αυτό είναι το πρώτο καρέ λοιπόν, του βίντεο, έτσι. Το πρώτο καρέ και δείχνει ένα αυτοκόλλητο ναι. το οποίο γράφει I love BB μάλλον. Ναι BB, ναι. Είναι το γνωστό αυτοκόλλητο που σου έδινε προ το τέλο σαν, να, σαν ανταμοιβέ ρε παιδί τα stickers για να τα βάζει πάνω στο. Στα, πώς λένε, στα στο κάργο σου. Και δεν είναι και άλλα. Και στην Ελλάδα έχει και άλλα. Ναι, δεν τα χρησιμοποιήσα ποτέ αυτά. Ναι, και ομ... τέλο βλέπουμε κάτι δελφίνια. Ναι. Τα οποία δελφίνια, άμα πάμε στη, στο, τρέιλερ, στο, reveal trailer του 2016 στην E3, με το που ξεκίνησε το πρώτο πλάνο, έδινε νεκρά δελφίνια στην παραλία. Ναι. Ναι, 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 ναι. Οπότε, α... εδώ πέρα αντί για νεκρά αδελφίνια, βλέπουμε ξύλινα αδελφίνια σε ένα παιδικό παιχνίδι, μάλλον είναι αυτό. Σίγουρα, ναι. Ένα παιδικό Φαντάζομαι παιχνίδι. ότι είναι το πρώτο reference κατευθείαν για να καταλάβει ότι μιλάμε για το πρώτο Death Stranding. Σου δίνει στο Skype μπαμ, εικόνε οικίε και εικόνε γνωστέ, όπω είναι το αυτοκόλλητο, όπω είναι τα αδελφίνια, που έχει ξαναδεί στο πρώτο Death running. Ξεκίνησε πιο ευχάριστα από το να βλέπει νεκρά δελφίνια, καλύτερα να βλέπει ξύλινα δελφίνια. Εντάξει. <laughs> ναι. Εν, εν ολίγη έχει περάσει πλέον και από το τεθρατικό έτσι, ένα. Έχει φύγει πλέον. Είναι μια ανάμνηση, ίσω μια παιδική ανάμνηση, θα πω εγώ. Προχωράμε. Πάμε. να. Βλέπει τα δελφίνια που παίζουν. Ναι. Κάνει εδώ πέρα το γνωστό blink που έχουν πάρα πολλά τρέλερ. Δεν ξέρω πώ παραδείξατε αυτή τη μαύρη οθόνη που πέφτει ε, στα, στα τρέλερ ο Κοτζίμα που θέλει να κάνει να προσωμιώσει το, ανοίγ, το όπως ανοίγεις και κλείνεις το μάτι σου. Δηλαδή όταν είσαι ο θεατή και κάνεις ένα blink και ανοίγεις και κλείνεις το μάτι σου. Αυτό θα το δείτε και παρακάτω στο γίνεται σε πάρα πολλέ στιγμές όταν θέλει να αλλάξει και το πλάνο του. Δηλαδή σαν transition είναι σκηνοθετικά. Και πάμε συνεχίζεται με, με, τα παιχνίδια και εδώ έχει τώρα είμαι και πατέρα, νέο πατέρα, οπότε πολλά αυτά μου φαίνεται και γνώριμα. Λες, και είναι της κόρης μου ξέρω εγώ αυτό το παιχνίδι. Μου είναι αυτό σε εκπαιδεύει να βάζεις τα σωστά σχήματα ε, μέσα στις τρύπε. Έτσι. Παρατηρείς κάτι εσύ. Πήλε παρατηρώ το καβούρι. Άμα δει. Ναι. Εδώ πέρα. Το οποίο καβούρι το είδαμε στο πρώτο τρέιλερ του Death Stranding. Ναι. Έχει άμεση σύνδεση με το Death Stranding. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε συνεχόμενα ένα καρέ που συνδέεται το Death Stranding 1 με το Death Stranding 2. Το τρέλ, δηλαδή είδαμε την νεκρά αδελφίνια και καβούρια, τώρα βλέπουμε σε παιχνίδια. Ναι. Βλέπω εγώ πίσω και ένα εδώ πέρα ε, μια Καναδέζα, α το πούμε, το Transportation που ήταν. Oh, Όχι, δεν το είχα δει αυτό. Ναι, βλέπουμε και εδώ μια Καναδέζα πίσω-πίσω. Ε, που δεν θυμάμαι πώ λέγεται στο Death Stranding 1. Ε, Τέλο ε, πάντων, ε, το όχημα που είναι ε, ε, αναφορά ε, στο, στο Transporting System και mm. φυσικά το Καβούρι, όπω πει και ανέφερε και εσύ τώρα, παιδικά παιχνίδια είναι τα υπόλοιπα. Επίση άλλο ένα καρέο το οποίο είναι reference ε, στο, ε, στο πρώτο Death Stranding ρε παιδί μου. Μια ανάμεση του πρώτου Death Stranding έτσι. Αστέρι δεν είχε κάποια σχέση, όχι. Ποιο, ποιο, τι λες, το Αστέρι όχι, δεν είχε κάποια σχέση. Όχι, δεν είναι. Τα υπόλοιπα είναι κλασικά σύμβολα. Δηλαδή, εγώ μη σου πω ότι αυτά τα, τα σύμβολα είναι τα σύμβολα του PlayStation. Τρίγωνο, πε το μικρό τετράγωνο, κάπω έτσι. Μπορεί να Α, είναι και αυτό. Να ναι, σου Αλλά δεν είναι, είναι κλασικά σύμβολα αυτά σε αυτά τα παιχνίδια. Που τα παιδιά μαθαίνουν, ξαναλέω, να τα βάζουν, ξέρεις, να τα ταυτοποιούν. Είναι πολύ σημαντική η λειτουργία εκεί. Γύρω στου 8 με 9 μήνε. Κρατήστε το αυτό πάλι. Επίση, με λίγο τι σκιέ. Τι σκιέ. Για πε πού. Σου φαίνεται μία σκιά, έτσι. Ε, εδώ. Ε, στο, στο βλάκιο, στα τουπλάκια, στα δύο όρθια μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Δεν φαίνεται από πίσω μια σκιά ενό μωρού. Ναι, εδώ πέρα λε αυτό εδώ. Προχώρα το επόμενο καρέ να σου δείξω κάτι. Ωραία. Βλέπει. Βλέπεις... Που έκανε και πίσω. Ότι, έφελει ότι εμφανίζεται άλλη σκιά. Κοίτα, αυτό πρέπει να δει, θα σου πω εγώ. Πάμε λίγο μια πίσω, να ξανακάνει. Αυτό πρέπει να είναι το χέρι, μήπω όπω ρίχνει το τουβλάκι. Εγώ διάβασα κάποια φόρουμ στο Reddit ναι. ότι ναι. μπορεί να είναι και δύο σκιέ αυτά που βλέπουμε. Ίσως ότι είναι, και... να είναι δύο μωρά. Δύο μωρά. Δεν ξέρω δηλαδή. Μήπω το ένα μένει κρυφό, δεν ξέρω. Οκ, okay. Τα, τα ακούω, αλλά δεν βλέπω κάπου. Εγώ δεν τη βλέπω τη σκιά δύο στα δύο μωρά. Μια κίνηση βλέπω, δηλαδή μια κίνηση που πάνε να το το, το το κυβάκι, τέλο πάντων. Προχωράω εγώ. Οκ. Okay. Πάλι το blink. Πάμε. Καινούριο καρέ. Εδώ πέρα δείχνει ένα μετρητή ύψου που είναι των μωρών. Και αυτό ο μετρητή ύψου εδώ πέρα στην ουσία ε, 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 βλέπει ότι λέει ένα και δύο έτσι. Ε, το 1 και 2 ε, σημαίνει, ρε παιδί μου, 1 feet, 2 feet. Είναι στην, ε, πώς το λένε, στην, μέτρηση με τα πόδια που λέμε. Συνήθω ε, συνήθως αυτοί οι μετρητές ένα, δύο fit και από δεξιά έχουν τα, τα σαντιμήτρες. Εδώ πέρα έχει μόνο το ένα και το 2. Δεν σημαίνει κάτι, ούτε σημαίνει... Ε, δεν, μας, δε μας, υποδεικνύει το ύψος του, για να καταλάβουμε. Γιατί από το ύψος του, άμα μας έλεγε ποιο είναι το ύψος του μωρού, μας είχε κάπου ένα κλικ, ένα κλικ. δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να πούμε στα, στα δάχτυλα εκεί που τελειώνουν τα δάχτυλα των αυτά που είχαν και τα BTS, σαν να βλέπει ε, ε, τα δάχτυλα όταν εμφανίζονται τα BTS, ε, μήπω μπορούμε να πούμε εκεί πέρα είναι το μέγιστο ύψο του παιδιού τώρα. Ε, εδώ νομίζω εδώ. έχω διαφορετική θεωρία. Έχω διαφορετική θεωρία Για πες. Αυτό, αυτό. μπορεί να είναι η ηλικία του μωρού. Ε, το βλέπω λίγο δύσκολο Θεωρώ ότι, θεωρώ ότι, σαν εικόνα, το πρώτο reference που σου κάνει είναι Death Stranding 1, Death Stranding 2, το, το sequel. Είναι το 2. Δηλαδή σου... Άμα δεν είσαι πάει σταδιακά κάπω τα χέρια του, δηλαδή σταδιακά μεγάλο το μεγεθό του, η παλάμη. Ναι, αυτό, ναι, αυτό, μπορεί, αυτό Δηλαδή, όταν α, ήταν 1,5 χρονών ήταν τόσο, ξέρω ναι, ναι, εγώ. Ναι. Δεν δηλαδή, είναι. Δηλαδή, ήταν κάπου 2,5 το μωρό. Όχι, όχι. Αυτό έχει δίκιο. Αυτό, γι' αυτό είπα στο μέγιστο, στα, στα μέγιστα δάχτυλα να είναι το ύψο του τώρα. Δηλαδή εκεί που είναι το τελευταίο, το τελευταίο απαλάμι, να είναι το ύψο του τώρα, το μέγιστο. Ε, αλλά αυτό δεν είναι στα, στα τσάρτ, στα, ε, στο, υψόμετρα τέλο πάντων, αυτό που μετράνε τα ύψη. Άμα κοιτάξει, το, το ένα και το δύο είναι το fit. Δηλαδή είμαι δύο fit. Είμαι, τα δύο fit είναι περίπου 60 κάτι, εκατοστά, κάτι τέτοιο είναι. Δεν τα πάω καθόλου καλά, με τη μέτρηση των Οπότε αυτό υποδηλώνει καθαρά στο ύψο. Άμα πούμε, θεωρήσουμε ότι το παλάμι πάνω είναι περίπου, είναι, είναι το τωρινό το ύψο του μωρού που, με, που το πετράνε, είναι γύρω στα 2,5 πόδια. Που έτσι κι αλλιώ σε αυτό το ύψο, άμα είναι νεο, νεογνά τα παιδιά, δεν τα μετρά εκεί. Υπάρχει άλλο τρόπο για να μετρήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να σταθούν τα παιδιά για να μπορεί να μετρήσει. Ε, οπότε αυτό ε, δεν εξυπηρετεί νομίζω για μένα τίποτα άλλο από το να μα πει ότι είναι το, το δύο, το sequel. Έτσι δεν βλέπω κάποιο άλλο ναι, να ναι. μπορώ να καταλάβω. Αντί να πει και το ότι Να δώσει και άλλη μια απίση σύνδεση με τι παλάμε που μοιάζουν έτσι με τι παλάμε των BTS όταν σκάγανε τα BTS. Ναι, Ρογοράει κάτι σκιές πάλι, κάνει πάλι το γλυκ. Δύο δεν σου φάνηκαν σκιές εδώ πέρα. Ε, δεν ξαναπήκαινε τίποτα. Λοιπόν. Ναι, Νομίζω πάμε δύο λοιπόν. μου φάνηκαν. Δύο σκιές μου φάνηκαν. Λοιπόν. Τσακάρε το προσεκτικά. Τσακάρε το είναι είναι δύο σκιές. Δύο σκιές. Αλλά πρέπει να είναι αυτό που θα δείξουμε και μετά τη σκηνή, που είναι η, φρα, η Φραζίλ με το, με το μωρό. Πάμε τώρα εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα, ε, ένα είδωλο, ρε παιδί μου ένα κόκκινο είδωλο, ξύλινο φαντάζομαι ότι μοιάζει, σαν ξύλο ή μέταλλο. Και μέταλλο. Νομίζω, νομίζω. Μέταλλο. μέταλλο, είναι αυτό βρίσκεται πάνω στο ρομπότ. Και είναι μέταλλο και αυτό παρομοιάζει, μοιάζει, δηλαδή, σου μοιάζει λίγο με την αμελή. Μου μοιάζει φουλ με την αμελή και επίση mm. το κόκκινο χρώμα πιστεύω ότι επέλεξαν λόγω του κόκκινου φορέματο που φορούσε. Ναι, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη έντονη. Ε, ήταν πολύ, πολύ χαρακτηριστικό το κόκκινο φορέμα που μου στην παραλία η αμελή. Ε, και εδώ πέρα αυτά τα, το είδο έτσι μου θυμίζει σαν να έχει στηθεί σαν Παναγία, Πώ να το πω, Είναι σαν ένα θρησκευτικό είδωλο αυτό, σκέφτομαι. Ρε φίλε, σου πω τι βλέπω αυτή την εικόνα. Για πες. Μη με κορυφέψει. Όχι. Πώ βλέπει το, το από κάτω. Ναι. Και, τις, και κάτι σαν ακτίνες. Ναι. Δεν μοιάζει σαν κόκκινο ήγιο στο Πασόκ. Ανάποδο, δεν ξέρω. Κόκκινο ήλιο του Πασόκου. Δεν του πασό. Μια σαν ήλιο, ρε παιδί μου. Σαν ένα κόκκινο ήλιο μοιάζει. Ένα Γενικά βλέπω mm. ότι όμω έχει ένα θρησκευτικό, ρε παιδί μου. Ε, στυλ. ένα ύφο θρησκευτικό. Σαν να είναι. Ε, ε, Σαν ένα, ένα είδωλο μια θρησκεία, ρε παιδί μου. Worries, σαν μεσία θα τη χαρακτηρίσει. Ναι, σαν... ρε παιδί μου. Σαν ένα κρεμασμένο, Μοιάζει και λίγο κρεμασμένη, έτσι mm. ]ですね, πώ είναι με, το, με αυτό το, ε, το στήλο που έχει. Είναι σαν να έχουν, ρε παιδί μου, πώ είναι αυτά τα. τα τα, 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 τα πού ,ε, είναι αυτά τα. Πώ είναι αυτά τα. Πε το μου, ρε. Ξέρετε, ε, πώ είναι αυτά οι Χριστούληδε που κρατά εσύ, που βάζει στο σου τα θρησκευτικά όμω είναι όλα. Δεν, δεν θα βάλει κάποιου Χριστούλη, ξέρω εγώ, αν δεν πιστεύει. Καλά, θα πω, είναι ότι είναι μάλλον ότι έχουν την. αυτό που έχει αυτό, έχει την αμελή ω θεά, ω ένα είδο θεότητα, έτσι. Ναι, εντάξει, σαν μεσίαση ήταν γιατί στο ένα θέλει να ενώσει όλο τον κόσμο, οπότε μάλλον γι' αυτό λατρεύεται. Επίση, αυτό που διάβασα θεωρία είναι ότι. Ο... Πρώτο, αυτό που έχει μπροστά στο λαιμό τη, μήπω είναι το κολλιέ. Κολλιέ μοιάζει. μοιάζει. Ναι, αυτό το που είχε δώσει στο ΣΑΜ. Αυτό το και δεύτερον, το... ναι. και δεύτερον, ο ήλιο από πίσω δείχνει, δείχνει να καλά πιο μετά ένα κατακόκκινο ήλιο σε ναι. μια παραλία. Ναι. Οπότε, μήπω και καλά, επειδή στην παραλία τη υπάρχει αυτό ο κατακόκκινο ήλιο και την έχουν συνδέσει έτσι, δηλαδή να εμφανίζεται η αμελή και από πίσω κόκκινος κόκκινο ήλιο, και από κοινά εικόνα. Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια εικόνα, ναι. Μια τέτοια... Ε, να έχουν μεταφέρει μια τέτοια εικόνα τη ε, κόκκινη αμπελή, τέλο πάντων. Τα πάνω σύμφωνα δεν ξέρω τι είναι οι γράμμε, αυτέ είναι λίγο περίεργε. Αυτέ εγώ, εγώ κάπου σε ένα βίντεο είδα που μοιάζουν πολύ με το κοιπού που φόραγε η Αμελή. άμα αμ αυτό το κολλιέ, το οποίο το κυπού είναι ρε παιδί μου, ένα είδο ε, ε, μαθηματικού. Ε, το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ στην Νότια Αμερική, ρε παιδί μου, για να, σαν, και... σαν, υπολογιστή, φανταστώ, αλλά ενώ μαθηματικό υπολογιστή, γιατί μετράγανε με, με, με τράγανε πάνω σε αυτό ε, πάρα πολλά πράγματα και έπρεπε να το κάνεις κρυπτογράφηση, για να καταλάβεις τι λέει ε, και όντως το πρώτο τρέλερ ας πούμε του Death Stranding το 2016 σε ένα, στο τρέιλερ στο κηπού που φορούσε η Αμελή υπήρχε, απο, το αποκρυπτογραφήσανε και ήταν το τραγούδι από ένα, το, ένα τραγούδι το Low Roar ε, τώρα εδώ πέρα δεν βλέπει αλλά μου μοιάζει σαν αυτό το ίδιο κηπού, ανάποδα όμως ε, που φορούσε η Αμελή τότε Οκ, okay, να ναι. Ε, λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω, βλέπουμε εδώ πέρα γίνεται yeah, yeah. so Interactive. Εδώ έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σιγά σιγά αρχίζουν και βλέπουμε καινούργια πράγματα εκτό από το, ναι, το είδωλο που βλέπουμε, αρχίζουμε και βλέπουμε κάτι περίεργα πράγματα. Βλέπετε στην εικόνα κάτι ανθρώπους με κόκκινα σκόβλες. Με εγώ ένα σχόλες. ρομπότ θα βλέπω, Τι πέδια, ένα πέσα. ρομπότ βλέπω, το έχει. ρομπότ βλέπω εγώ τώρα. Το ρομπότ που έχει δεξιά το χέρι. Που, yeah. κρατάει ένα, που κρατάει ένα σκύπτρο ή πε το ένα μπατόντορε, παιδί μου, για την άμμο. Γιατί βλέπει κάτω έχει ένα μητερό για να το χώνει στην άμμο. Mm. Πάνω δεν βλέπω, τι, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που έχει πάνω. Ε, γενικά τώρα έχει ε, μια στολή, μπορεί να είναι και ξεσκελετό, ξέρει, έτσι όλο αυτό. Σίγουρα. Ναι. ναι, γιατί ο άλλο αριστερά του έχει κανονικό, φαίνεται ότι έχει κανονικό χέρι εδώ πέρα. Και αυτό εδώ πέρα που κρατάει yeah. έχει κανονικό χέρι. Ε, αυτό που δεν μπορεί να παραγνωρίσει είναι η μεγάλη σαρκοφάγο που έχει okay. και, ναι, και εδώ πέρα συνδέεται με ένα σωλήνα να δίνει αέρα μέσα στο... Αυτό ε, στο το σου κάνει πάνω. για τέτοιο όμως εσύ. Για πώς, πώς φοράγε ο Σαμ το BB και για αυτή η σωλήνα. Ναι αυτό, σαν να δίνει σαν να είναι ρε παιδί μου. Να, πώς δηλαδή, επίσης κάτι, αυτό το πλάνο, άμα στο δίνανε σένα, mm -hmm. δεν θα λύσει την μεταλλγία. Όχι, μωρέ. Δεν θα έλεγα ότι είναι Metal Gear. Για μένα είναι και καθαρό πλάνο Metal Gear, δεν ξέρω. Μοιάζει full Metal Gear το πλάνο αυτό. Για την... Ναι, έχει άλλα πράγματα που είναι πιο Metal Gear. Πλήσω ε, σε ότι είναι μεταλλικό αυτό το. Έχει άλλα πράγματα χρηστικά όμω που μπορούμε να αναφέρουμε. Καταρχά, βλέπετε αυτό το... εδώ, πέρα είναι αναμένο, που σημαίνει ότι είναι, χρησιμοποιείται, ότι είναι, έχει ενέργεια μέσα του αυτό. Και αυτό το πιο χαρακτηριστικό που θέλω να αναφερθώ είναι εδώ, πέρα τα σηματάκια που μοιάζουν σαν πεταλούδε. Έτσι. Σαν χίτα βλέπω, λοιπόν, αλλά okay, και από τα ναι, λοιπόν. ναι. Τι είναι, είναι θα... σαν μεταλλούδε και έχουν πολύ περίεργα. Δηλαδή, η... αν σκεφτεί ότι αυτό είναι μια σαρκοφάγο, κρύβει μέσα, κάποιον είναι μέσα, τέλο πάντων. Ε, οι πεταλούδε έχουν πάρα πολύ στην αρχαιότητα και στου αρχαίου πολιτισμού έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Α πούμε, στα αρχαία ελληνικά, η πεταλούδα την ονομάζαν ω ψυχή. Soul. Okay. Στην, ε, στην, Αίγυπτο την ονομάζανε. Ήταν, ε, ε, ήταν ω η πηγή που θα έφερνε στη μεταθανάτιο ζωή όλε τι ευτυχίε, ρε παιδί λοιπόν, μου, κάπω έτσι. Και γενικά, όλο το νόημα του The Stranding, από αυτό εννοώ με τι παραλίε, δηλαδή από το, ότι η παραλία είναι μια σύνδεση μεταξύ ε, του, των ζωντανών και των νεκρών. Και ότι για να, ε, όταν φεύγει το Χ και το Κα, τώρα αυτή είναι ολόκληρη η συζήτηση που μπορεί να κάνει γενικά για το The Stranding, ότι μπαίνει μέσα σε ένα αυτό το νερό που έμπαινε μέσα. Ε, αυτό περιγράφεται είναι ακριβώ όπω περιγράφουν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το τι είναι η μεταθανωτία ζωή. Τέλο και φαίνεται ότι από εκεί υπάρχει αντλήσει πάρα πολλέ πληροφορίε ο, ο Κοτζίμα. Και αν βάλει τώρα, σου έχω πει δύο πολιτισμού, σου έχω πει αρχαία Ελλάδα, σου έχω πει Αίγυπτο, αν βάλει και στον χριστιανισμό, η, η, πεταλούδα χρησιμοποιείται με τι τρει φάσει του, την κάμπια, κουκούλη και πεταλούδα. Με την πεταλούδα όμω, την πλήρη μορφή τη, δηλαδή, ναι, η πλήρη μορφή τη πεταλούδα στο, στο, χριστιανισμό να σημαίνει την, τον, την επαναφορά από του νεκρού. Που έχει πολύ Οπότε σημαντικό. Δηλαδίας. Πολύ σημαντικό. Είναι ένα έτσι. Είναι ένα αυτή. αυτό. Ναι, 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 ναι. Οπότε καταλαβαίνει ότι είναι, ένα yeah. ωραίο, ωραίο στοιχείο. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι πεταλούδα. Εγώ πεταλούδα το βλέπω. Σαν πεταλούδα το προσπαθώ να το δω, ρε παιδί μου αυτό. Σαν πεταλούδα ε, πεταλούδα, σα δει κάνει κάτι. Ναι. Ε, και, και μου, δίνει έτσι μια πρώτη ιδέα ότι θέλει ξεκάθαρα να εισάγει κάτι θρησκευτικό. Αν σκεφτώ και το είδωλο πριν που είπαμε. Αυτό με την πεταλούδα, τη σαρκοβάου. Θέλει να βάλει κάτι σαν θρησκευτικό μέσα, μια πιο θρησκευτική έννοια μέσα στο παιχνίδι που δεν απουσίαζε από το Δεστραντινγκ. Η θρησκεία ναι, αλλά τώρα με την αμελή και με το σκοπό που είχε στο Δεστραντινγκ Ναι. μάλλον πήρε το ρόλο τη θεότητα. οπότε μάλλον θα έχουμε μια νέα θεότητα στο Δεστραντινγκ η αμελή στο πρώτο, το The Stranding, είχε ένα ρόλο, ρε παιδί μου, ήταν το extension entity, δηλαδή ο οντότητα αφανισμού, αυτό που θα αφάνισε ε, την, ε, το, 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 ολόκληρο, το τα πάντα, ρε παιδί μου, και είχαν προϋπάρξει άλλοι πέντε. Αυτό είναι καθα, καθα, καθαρά αναφορά, οικολογική αναφορά του Kojima, για όποιου δεν έχει ασχοληθεί γενικότερα με το lore, γιατί όντω έχουν υπάρξει πέντε ε, οικολογικοί αφανισμοί αυτή τη στιγμή στη γη, και οδεύομαι προς τον έκτο, ε, και είναι ένα παραλληλισμό για, για την οικολογική καταστροφή που, που συντελείται. Έτσι και το έφερε μέσα στο παιχνίδι του. Τέλο πάντων, η Αμελή ήταν ο έκτο. Και αυτό προσπαθούμε να, να εμποδίσουμε να γίνει. Τέλο πάντων, ε, η έκτη η, ε, να, να ενεργοποιηθεί το έκτο τεστράντιγκερ, παιδί μου. Ε, και εδώ πέρα ε, δίνεται πλέον μια πιο, μια πιο θρησκευτική. Δηλαδή, εκτός από το οικολογικό, βλέπει λίγο και το θρησκευτικό μέσα. Έχω, έτσι, νομίζω, δηλαδή. Το τέσσερα δεν το πρώτο ήταν καθαρά οικολογικό παιχνίδι mm. και κοινωνικό σε, κα... σε αρκετά σημεία. Σε, σε αρκετά, σε αρκετά, Τώρα θα ήθελα να δω πώς θα το πάει με το θεολογικό κοτζίμα, άμα ναι. το πάει θεολογικά όπως λέμε εμείς τώρα, έτσι. Ναι, ίσως πώς έρνουν, ας το πάω στην επόμενη μάτζα, δηλαδή βλέπετε που περπατάνε από πίσω, εδώ πέρα. Εδώ, ίσως... φίλε. Πώ σέρνουν αυτό είναι που σου λέω το εγώ. Πώ σέρνουν κομπολόι τους ανθρώπους ο ένας πίσω από τον άλλο, ναι, ε, για να, ε, τους πιστούς, ας πούμε, κατάλαβες. Ενώ... Εδώ διάβασα ότι αυτό, αυτό που βλέπουμε ναι. είναι σαν πύλη. Ναι. Μοιάζει Οπότε με πύλη, μια όλη αυτή, όλη αυτή η πιστή, ας το πούμε πιστούς, προχωράνε για να μπουν στην πύλη, για να μπουν στην παραλία της Αμελή. Mm. Ε, η, η παραλία έχει καταστραφεί. Δεν υπάρχουν παρα, πλέον παραλλήλε, ξέρουμε. σω ε, βλέπει καταρχά εδώ κάτω κάτι που είδα τώρα. Βλέπει εδώ κάτω αυτό το προ, προ, προ το είδωλο που είδαμε πριν με τον ανάποδο ήλιο. Να. Το βλέπει. Το, το, εδώ το πέρα βλέπω. το έχει πάνω, πάνω, στο σκύπρο του αυτό. Άρα αυτό όντω είναι ένα. και το έχει και αυτό προφανώ εδώ πέρα και όλοι όσοι προφανώ έχουν αυτά. Είναι όντω κάτι θρησκευτικό το είδωλο που είδαμε προηγουμένω. Ε, και έχει να κάνει με αυτό το σαρκοφάγο που είδαμε. Ε, πιστεύω ότι ο σαρκοφάγος μέσα που είδαμε ίσως έχει το πτώμα της Αμελή ε, και προσπαθούν να το διατηρήσουν, να μην πεθάνει, αλλά ίσως να μην είναι στην πραγματική ζωή, δηλαδή. Που, που, δεν βρέθηκε, ήταν στην παραλία το πτώμα της η Αμελή. Πώς βρέθηκε εκεί, τι είναι αυτό. Εγώ σκέφτομαι ότι αυτό που βλέπουμε, πώς είχαμε στο Death Stranding το 1 την παραλία, mm -hmm. Ίσως στο The Stranding 2, στο DS2 όπως θέλει να το λέει, ε, έχουμε την έρημο. Έρημο δεν είχαμε στο αυτό το παιχνίδι, όχι. Δάση πες είχαμε κάποια ναι, Ναι, όχι ενώ Αλλά... Ε, το, η, η, μέση, mm -hmm. η μέση εκεί που ήταν να παραλία στο The Stranding 1, στο DS2 να είναι έρημος, να μην είναι παραλία. Okay, ναι. Να είναι κάτι διαφορετικό. Επίσης, και αυτή να oh. είναι και αυτοί να είναι ε, εγκλωβισμένε ψυχέ, εγκλωβισμένοι άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει να πάνε στην, ε, στην επόμενη, στο μεθανάτιό του. Ε, ε, στη μετανάδια του κατοικία, τέλο πάντων. Mm. Mm. Κοίτα, εγ, εγ, εγώ πώ το βλέπω, στο ξαναλέω, το βλέπω σαν πύλη και σου λέω κράτατο, mm -hmm. γιατί έχω μια θεωρία μετά για το 4D2 ή το ES2, η το 2 mm -hmm. η οποία μπορεί να είναι κάψιμο, αλλά να αυτέ θα έχουμε δύο όλα αυτά ναι εντάξει οπότε κράτο ό,τι μπορεί να είναι γενικότερα να πω κάτι εγώ εμένα μου αρέσει κάτι που λέει ο ο Λαμπόε μην, μην πιστεύεις αυτά που ακούς και, και πίστεψε τα μισά από αυτά που βλέπει. Γενικά, από αυτά που βλέπουμε στο τρέμερ, πολλά πράγματα είναι απλώ για να τα ανακαλύψουμε. Εμεί δεν σημαίνει ότι είναι, δηλαδή θα υπεραναλυθούν πράγματα που δεν θα, δεν, θα, δεν θα υπάρχουν κιόλα. Απλώ εμεί θέλουμε να τα δούμε. Έτσι. Ε, η, αυτή πάντω, το, το frame, που το λέω, είναι φανταστικό. έτσι, Κάδρο είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα που φαίνεται ένα σαν μισοτελειωμένο μια μισή πύλη, τέλο πάντων ένα μισή κτίσμα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, που προσπαθεί να ενωθεί, δεν έχει, τελειωθεί. δεν έχει ενωθεί, Πέφτουν από πάνω κυβάκια σαν τέτρι και είναι. Έχει και. Φαίνεται εδώ πέρα έχει κάτι. Ε, Πώ λένε, στραντ σκινιά. Δεν ξέρω αν το βλέπει. <σχοινά> φαίνεται και διάφορα <σχοινά> πράγματα. Δεν τα βλέπει. και διάφορα στραντ και εδώ και εδώ και εδώ φαίνεται στραντ. έχει αρκετό. έχει, Αρκετή σύνδεση. Τώρα μένει να δούμε τι είναι. Δεν ξέρω, εγώ, λέτε το συνδέεται με τον Τιούν. Εσύ, κοίτα, ήθελα να σου το πω τώρα. Ναι. Βλέπω παιδιάδα αράκη, έτσι. Ναι, αυτό. Η άμμο είναι full παιδιάδα αράκη. Επίση, ναι. δεν προχωράνε σε ευθεία στρατιώτε. Όχι, δεν προχωράνε. Οι στρατιώτε αυτοί πέστην. Οι πιστοί, οι... τέλο πάντων. Οι πιστοί. Προχωράνε σε περίεργη διάταξη. Σε, σε περίεργη διάταξη. Και ο λόγο είναι, δεν ξέρω, στο Τιούν mm. προχωράγανε σε περίεργη διάταξη για να μην. Καλέσουν το Σάιχου Λού, το Σκουλίκι. Δεν ξέρω αν είναι κάποια αναφορά στο κείμενο αυτό, αλλά τώρα ναι, το μπορεί βλέπω. Μπορεί να... και... κάποια να έχει. Μπορεί να το είδε και πρόσφατα και να του άρεσε όλο αυτό, έτσι. Εδώ μπροστά. Εδώ πέρα το βλέπεις που βγαίνει το... Το... το ποντίκι μου. Εδώ πέρα βλέπεις να... ότι είναι μάζα ανθρώπων που είναι με την άμμο δεν φαίνεται, ή είναι κάτι σαν όχημα. Ή μήπω είναι σαρκοφάγο αυτή εκεί πέρα που βλέπετε πριν. Πρέπει να είναι σαρκοφάγο αυτή η ειναι κατι σαν οχημα η ειναι σαρκοφαγο αυτη εκει περα που βλεπετε πριν πρεπει να ειναι αυτη φιλέ. Πρέπει να είσαι γιατί ναι. φαίνεται εκεί πέρα το μακρύ αυτό. Και το χέρι του, φαίνεται το, το, χέρι, το χέρι του. Το παντάρι, να, φαίνεται ναι. Το φαίνεται και το χέρι του εδώ πέρα, ναι. Και αυτό είναι πολύ περίεργο και αυτό που έχουν στην πλάτη οι τύποι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το παρατηρήσει. Έχουν μια χέρι. Ναι, κάτι χατσα... τσάντα είναι. Τι είναι. είναι μια ε, μεταλλική τσάντα. Ή, μοιάζει πολύ με, με, αυτό που, α πούμε, το θάλαμο, τη θερμοκτήδα πες, που είχε ο, ο Σάμ ε, στο δικό του. Αλλά... Το όλα, ναι, αυτό το, το βάζει στην πλάτη, το έχουν στην πλάτη του. Ε, μου θυμίζει, ξέρω εγώ, αυτό το, το που παίρνει και, ε, και ψεκάζει για το Δάκο και τι ελιέ, α πούμε. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει εμένα, α πούμε, από την αλήθεια. Mm. Ε, <laughs> ναι, okay. σω είναι τέτοια συσκευή οξυγόνη, τέλο πάντων, κάτι πολύ, πολύ απλό. Να συσκευή ο και να είναι. Οκ, okay, να... εντάξει, τόση ζέστη εκεί πέρα. Εντάξει, είναι τελείω έρημο εκεί πέρα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με τη βροχή δεν υπάρχει Titanfall εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε πού είναι καν. Μπορεί να μην είναι κάτι αυτό το σύμπαν, μπορεί να είναι παράλληλο σύμπαν, μπορεί να είναι άλλο πλανήτη. Ναι, μπορεί ε, Δεν ξέρω εγώ, εγώ θεωρώ, αν θεωρήσουμε ότι είναι αμελή και οι πιστοί τη που προσπαθούν να την επαναφέρουν, ε, ίσω. Ίσως πρέπει να βρούμε πού έχει πάει η Αμελή μετά το αυτό που έγινε στο τέλος του The πού πήγε η Αμελή. Ε, με την καταστροφή της και τι έμεινε από την Αμελή τέλος πάντων. Α προχωρήσουμε όμω λιγάκι. Ε, σε αυτό ίσω επανέλθουμε στο, ε, στο καρέ. Προχωράνε. Για πού δεν το ξέρετε, και εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο σκηνή. Βλέπουμε ένα μωρό. μωρό. Αν μην το πω ακόμα, ένα μωρό. Το περίεργο και ωραίο στοιχείο, μάλλον το, ωραίο στοιχείο που βλέπει είναι τα, ε, τα φτερά που είχε από πίσω. Ναι, αυτά τα φτερά είναι αγγέλου παίχνει το στο ρούχο να υποθέσω, έτσι. Ε, μοιάζει πολύ παιδικό ρε παιδί μου, σαν ένα, ένα εξουάρ που το βάλει η μητέρα χαριτωμένο, ξέρω εγώ, και το κάρφος από πίσω γιατί του άρεσε να το λέει σαν άγγελο, ξέρω, να το βλέπει Το βασικό όμως που βλέπουμε εδώ είναι, κάτσε να το δούμε, ε, εδώ, πάμε λίγο πίσω. Επίσης σταθερά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη συνέχεια σε ένα σημείο τρέιλερ, δεν ξέρω να το έχεις δει. Λοιπόν, βλέπει εδώ πέρα κάτω. Εδώ πέρα λέει το όνομα του oh. Πεντακάθαρα, Λουίζ. Okay. Λοιπόν, και αυτό καταλαβαίνουμε το όνομα του παιδιού του Λουίζ. Το μωρό του του, Σαμ, ε, του στο πρώτο παιχνίδι, λεγόταν Λου. Να πω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο μωρό, βέβαια. Ε, Κρίνοντα και μόνο από την οικία του, το μωρό εγώ, σαν νέο πατέρα που έχω τώρα, το κάνω γύρω στα 8, -8 μηνών. 8 με 9, -9 ναι. μηνών. το άλλο ε, πω... είναι ένα νεογέννητο του, του είχαμε στα 4 δεκαετία. Ναι, τώρα Φυσκά. έχει τελειώσει, ξέρουμε ότι έχει τελειώσει το, ε, όλο αυτό με το The Stranding. ξέρουμε ότι έχουν τελειώσει. σω μεγαλώνει πλέον. Έτσι, έχει βγει από τη θερμοκοιτήδα του και μεγαλώνει πλέον. Αν και τα BT συνήθω είχαν. Τα BB, συγγνώμη, όχι τα BT, τα BB είχαν συνήθω. Επειδή τα κρατάγανε ήταν μέσα από το πλακούντα και τα κρατάγανε μέσα σε αυτό σαν θερμοκτήδα, ρε παιδί μου, σαν. Και είχαν, η μάνα του ήταν σαν... σε ένα νοσοκομείο, πιστεύω. Και καλά ήταν αυτό, αυτό το θάλαμο, ήταν, ήταν τη ρε παιδί μου. Το, mm. ε, η να ήταν μέσα στην κοιλιά τη μάνα του, τέλο πάντων. Και αυτά, το duration, η διάρκεια ζωή του ήταν μέχρι ένα χρόνο. Μετά δεν δε, δε ζούσαν παραπάνω. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι Τελείωσε όλο αυτό. Θα μπορούσε να μεγαλώσει και να ζει. Αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία που ίσω δεν είναι αυτό που λέμε και είναι κάτι πολύ πιο απλό. Θα σα εξηγήσω στη συνέχεια. Εδώ κρατάμε ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το βασικό ενδιαφέρον είναι το όνομα που μαθαίνουμε. Και τα φτερά κρατάμε, όπω λέω. Και τα, και τα, φτερά, τα φτερά που ίσω. Γιατί είναι μετά. Να μην είναι κάτι, αλλά συμβολικά να σημαίνει κάτι. Όχι, έχει ένα σημείο με τα φτερά. Ναι. Στη συνέχεια δεν ξέρω αν το είδε. Θα το δούμε, θα το δούμε, ναι. Άστα, ah, θα, σε, θα σε κάψω μετά. Yeah, ε, θα, το δούμε, μετά. Ωραία, θα το δούμε μετά. Okay, βρακάρα, βρακάρα. Προχωράμε. Βλέπουμε εδώ παίζει με την Φραζίλ που τη βλέπουμε ξανά με κοντά, με κοντά μαλλιά. Αλλά τι παρατηρούμε ότι δεν φοράει, δεν φοράει, τα γνωστά τη ρούχα που φορούσε για να κρύβει τα γυρατιά τη. το οποίο στα το μοναδικό πράγμα που δεν γυρνούσε ήταν το, 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 το πρόσωπό τη. Όλο το άλλο ήταν πάρα πολύ γερασμένο. Με πράγμα, και βάλει Χίξ, βροχή, ε, πράγμα... Είχε βγάλει ο Χι στη βροχή. Ναι, με το Time φορ. Φορ. Ναι, ναι, με τη βροχή. Ενάχει, και, εμον 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 εμον. Εμον. Ε, ναι, και μόνο το πρόσωπό τη μπορούσε και να είναι νεανικό. βλέπουμε όμω το πέρα ότι έχει μια νεανική σάρκα, ρε παιδί μου. Έχει ένα νεανικό παρουσιαστικό. Που λες τι γίνεται, να πήρε πίσω, να έγινε reverse mm. όλη αυτό που έγινε στο, με το Death Stranding. Σαν να μην έγινε ποτέ, ξέρω εγώ, να μην μπήκε ποτέ στο Timefall. Ή αν δούμε παρακάτω, μήπω γιατί σκέψου, θυμίσω κάτι Γιώργο, θυμίσω κάτι. Πριν παρουσιάσουμε το Death Stranding 2, πριν ξέρουμε ότι θα έχουμε το Death Stranding 2, ε, θέλω να κάνω, ναι, βασικά να, 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 να πω αυτά τα, τα δύο χαρακτηριστικά, να το κρατήσουμε. Ε, ο Κοντζίμα παίζει με τρει λέξει where, που, when, πότε, who, και ποιος. Που, ναι. Έτσι είναι πολύ σημαντικά σε αυτές οι τρεις λέξεις. Ε, εδώ πέρα ίσως έχουμε να κάνουμε με το when, πότε είναι αυτό αυτή η στιγμή. Και αυτή ίσως η στιγμή... και με το where. Ίσως, ναι, και με το where. Ε, ίσως να μην είναι η στιγμή μετά το The studying, το ένα. Ίσως να είναι πριν το The studying, το ένα. Καταλαβαίνεις. Εγώ έχω ότι... μια θεωρία. Έχω μια θεωρία, θα στην πω τώρα. Αυτό που βλέπουμε το Σοντέ 42 να συνδέεται με πολύ μικρό τρόπο με το 41. Και τι εννοώ, ότι αυτό που βλέπουμε να είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν. Παράλληλο σύμπαν. Οκ. Okay. Ναι, δεν αποκλείεται. Οπότε δηλαδή. Δεν ξέρω. Και επίση, με το που ξεκίνησε στο 41 στο τρέιλερ, η πρώτη φορά που είδαμε τον Νόρμαν Ρίτου ήταν να κρατάει το μωρό. Ναι. Και εδώ βλέπουμε τη Φράτζιν να κατάει το μωρό. Πάλι Οπότε, μήπω μα δείχνει ότι αυτή θα είναι και όχι ο... ο ΣΑΜ. Το who. Ε, καλά, αυτό θα το αφήσουμε. Ε, αν τίποτα δεν είναι, δεν παίζουμε το ΣΑΜ. Ναι, μπορεί να μην παίζουμε. Είναι πολύ... ε, θυμίσω... Να σου πω κάτι. Να βάλω και τώρα στο μυαλό μου, μια και το είπε και είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που είπε, και θα το ξεχνούσα αν δεν το έλεγε. Να σου πω την αλήθεια. Ε, την έβαλα και προχθέ στο φόρουμ. Υπάρχει σε αυτό ακριβώ το στιγμιότυπο που βλέπετε και θα το δείτε και τώρα αυτό που λέω στην οθόνη σας ε, υπάρχει το Sleep Case από τη Ιαπωνέζικη έκδοση Metal Gear Solid 2 που δείχνει την Όλγα και την Σάνι Γκουρλούκοβιτς, η οποία ήταν ε, ε, η, η Όλγα πούμε, Γκουρλούκοβιτς, ήταν ας πούμε, το πρώτο μπούς που αντιμετώπιζε στο Metal Gear Solid 2, ε, η οποία σε, σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που το αντιμετώπιζε στο πλοίο πάνω, ήταν έγκυος στη Σάνι, που με τα, αυτή που βλέπετε το κοριτσάκι. Παρένθεση τώρα, ανοίγω για το Metal Gear Solid 2, γιατί είναι ωραίο σκηνικό να το πω. Ε, και απλώς... Επίσης, είναι... το Metal Gear, για το Metal Gear που είπες, το 2 θυμάσαι που είχε γίνει ο απόλυτο χαμό γιατί έδειχνε σαν τρέιντερ το σνέκ και παίξαμε με το Raider. Όπως λοιπόν, ο Κοτζίμα μα λέει ότι θα γίνει σκηνικό Metal Gear 2, όπου όλοι θα περιμένουν να παίξουν με το ΣΑΜ και να παίξουν με την πράτζη. Αυτό θέλω να σου πω. ότι ε, 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 Αυτό εδώ πέρα, τη στιγμή που σε Metal Gear Solid 2, με αυτό που σου, που βλέπετε τώρα mm. στην οδό το, το, το Slip Case. Αλλά έχω να πω λίγο την ιστορία τη Όλγα. Η, η Όλγα Γκουρλούκοβιτ, παιδί μου, είναι η πρώτη που αντιμετωπίζει το πλοίο. Είναι έγκυο, είναι το μοναδικό boss που δεν μπορεί να το σκοτώσει. Και λόγω ότι είναι έγκυο, πρέπει μόνο να, να, να την Τέλο πάντων, επειδή εσύ στην πορεία σκοτώσει τον πατέρα έχει ένα μίσο για το Solid Snake, σώζεται το παιδί, το πάνε η πάτριο σε ένα δικό του νοσοκομείο και τις το παίρνουν για να εκβιάσουν την ίδια να πάει να κυνηγήσει το Snake. Τελειώνει το Metal Gear Solid 2 κλπ και, και πεθαίνει η Όλγα Γκουρλούκοβιτ και το μωρό του διασώζει. Ε, α, πώς, α, να πω πω το εκβιάζανε, το εκβιάζανε ότι ήταν ονομασίε που είχαν μέσα ο Reyden, ε, αν πέθαινε ο Ρέιντεν πέθαινε μαζί και το μωρό. Έτσι την εκβιάζαν. Mm. Οπότε ε, ήταν σαν σπιούνο μέσα στο Metal Gear Solid. Προσπαθούσαν να προστατεύσει τον, Raider ε, τον να μην πεθάνει ώστε να σώσει το παιδί τη. Τέλο πάντων, πεθαίνει αυτή. Στο τέλο, διασώζεται και η Σάνι και την κρατάνε ο γιατρό ο, ο Χαλέμερικ και ο Σόλτ Σνέι και την ε, μεγαλώνουν και τη βλέπουμε μετά και στο Metal Gear Solid 4. Είναι μια πολύ ωραία σκηνή, είχε μια πολύ ωραία ιστορία και ήθελα να την πω και έπρεπε να την πω, πω. Είναι reference στο Metal Gear Solid 2, ίσω έχει σχέση με αυτό που λε, ότι ε, θέλει να μα πει ότι. Δεν, είναι, δεν, θα έχετε το ΣΑΜ, ας πούμε. Μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος πρωταγωνιστής. Επίσης μου κάνει είναι. Εντύπωση, τώρα το, προσκέτω, το ταβάνι άμα δεις που φαίνεται ο ουρανός. Σαν ουρανός. Ναι, μπορεί να είναι και ταχνοτροπία ρε παιδί μου, να είναι παιδικό δωμάτιο, ξέρεις. Επειδή δεν βλέπουν ουρανό εκεί πέρα, σωστά. Να, εδώ στράτη, βλέπεις, 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 και τα, ε, βλέπεις και τα φτερά, ότι όντω είναι πάντως ραμμένα πάνω στο ρούχο του, έτσι. Mm. Έτσι τα βλέπεις εδώ πέρα. Τα φτερά κράτα υπάρχει σοβαρός λόγος πέρα. και αυτό είναι το μεγάλο τρομοκάψιμο στο τρέινερ. Λοιπόν, είπαμε για το Where και Who, είπαμε για την ιστορία με την Όλγα ε, Γκουρλούκοβιτ ε, που ήταν πολύ ενδιαφέρον και το μεταξύ των δύο για μένα ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Προχωράμε. Παίζει εδώ πέρα με, το, με, με, τον, με την Λουίς, τον Λουίς. Εδώ βλέπουμε πολύ σημαντικό στοιχείο που είχαμε δει σε πολλά, ε, σε πολλά τρέλερ του The Strategy, του 1 και στο The Stranding του 1, το Dreamcatcher, η ονειροπαγίδα, έτσι. Mm, Κράτα την λίγο αυτή, Κράτα την αυτή εδώ πέρα. Mm. Βλέπουμε το δωμάτιο από πίσω, Ωραία. Εκκουσιάνοντα. Εδώ βέβαια πώ αλλάζει πάνω είναι σαν οθόνη αυτό που λε πάνω. Εδώ πέρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ε, έχει πολύ, μάλλον βασικά πολλά σημαντικά reference έχει. Βλέπει το θάλαμο που ήταν τα BB's, το οποίο είναι πλέον αφημένο το BB's. Είναι εκτό, δεν υπάρχει BB's και το έχουν κάνει σαν ένα ιδρύο άγρια ζωή, ξέρω εγώ. Άγρια πανίδα, άγρια χλωρίδα. Εσεί πώ, δε, δεξιά. Ναι. Έχει ένα χέρι το like Ναι ναι ναι, ναι. είναι το γνωστό Από κάτω έχει το παπί αμα το θυμάσαι με το Death 1 Ναι ναι είναι από το Ludens Σωστά και εδώ μέσα ναι. Η θερμοκοιτήτα αυτή Δεν θυμάμαι πως λέγεται η θερμοκοιτήτα Πότε το λέγεται Πρέπει ναι. να έχει νερό μέσα Και ε. δείχνει ένα dead δέν... Τετράκι, τι ναι, είναι, αυτό, ναι, 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 δείχνει και κάτι, σαν, δείχνει και κάτι ζωάκια. Αν τα βλέπει, δεν ξέρω τι ζωάκια είναι αυτά, τέλο πάντων. Ε, άμα τα δει, είναι σαν, σαν σκουλικάκια, ρε παιδί μου, σαν χοντρά, σαν χοντρά σκουλικάκια. Όχι, ε, μπορεί να είναι σαν ενθύμιο. Ε, να είναι μετά, δηλαδή, να είναι σαν ενθύμιο. Ναι, αυτό, αυτό θέλω να σου πω. Κάτα λίγο αυτό και θα σου πω. Αυτό τώρα okay. είναι ένα σκηνοθετικό εδώ που έχει γίνει. Θα σου εξηγήσω γιατί, θα το δει μετά. Αλλά θέλω να δείτε εδώ πέρα το περιοδικό που λέει Πίτσα. Οι πιο γαμάτε sidequests του Αστράτη ένα ήταν οι επιστολέ με την πίτσα, παιδιά. Οπότε εδώ πέρα ήταν ένα. σου κλείνει λίγο το μάτι και σου θυμίζει αυτή την αποστολή. Συν εδώ πέρα το πάκι με το Ludens που μπορείτε να αγοράσετε για το αγοράσετε κι αυτό κι κλπ. Εδώ πέρα είναι ένα βιβλίο που έχει πίσω τα likes που παίζανε πολύ σημαντικό ρόλο στο νόμισμα, το στο, νόμισμα, στο, το νόμος, νόμος, στο νόμος, νόμος. Ναι, γιατί κάνει ένα full reference. Εδώ πέρα είναι σαν να είναι παραπλυσμένος παραπλουσ, ο θάλαμος ε, mm. και λοιπά. Ε, και είναι το μετά, ρε, παιδί μου, το τετ Πήγαμε από, από αυτή τη σκηνή που μα είχαν πριν με τη Φραζίλ και τη Λουίζ, πήγαμε σε αυτό, το, σε αυτό το, το σκηνικό, ρε παιδί μου, και προχωράμε. Εδώ πέρα, βλέπεις πάνω πάνω, πάνω την νεροπαγίδα. Το Dreamcatcher, ναι. ναι. Εδώ πέρα όμως δεν βλέπεις πάνω το... αυτό που βλέπεις πριν, Βλέπεις τέντα. Ναι, βλέπεις και είναι σε κατακλυσμό. Βλέπω, μπράβο. Λοιπόν, αυτό όμω τώρα τι μου λέει, μου λέει ότι ο, ε, ο, ο Kojima ε, προσπαθεί να κάνει τώρα ένα συνεθετικό κόλπο και βάζοντα την νεροπαγίδα να σε πει ότι, ότι είσαι στο ίδιο, σκηνή, στο ίδιο χρονικό. Ε, Βλέπει την ίδια σκηνή, την σκηνή. Έτσι. Yeah. Πάμε λίγο πίσω ξανά εκεί που είναι η νεροπαγίδα. Βλέπει την νεροπαγίδα. Ξεκινάει ταυτίζ, το ταυτίζει το μάτι σου. Ταυτίζεις το μάτι Αυτό το βάζει και φορά μπροστά για να τη δει την νεροπαγίδα για να την ταυτίσει και στην επόμενη σκηνή. Εγώ εδώ πέρα βλέπω πολύ διαφορετικό το σκηνικό του δωματίου όπω είναι φτιαγμένο. Είναι και θα μπω κιόλα. Είναι και θα μπω επίτηδε. Και εδώ πέρα βλέπω κάπως κάπω τελείω διαφορετικό. Έτσι, το όλο σκηνικό που έχει σταθεί. Βλέπουμε είναι ένα παιδικό δωμάτιο πάλι. Ε, κάτι λέξεις που αναφέρει εδώ πέρα Tough HMX θα δούμε και πιο μετά για αυτό το αναφέρω εδώ έτσι και Insulated αρχίζει του λέει, με και... δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα να πούμε και εκτός από την οροπαγίδα η οποία πιστεύω για αυτό το λόγο το να σου κάνει να νομίζεις εσύ σκηνοθετικά ότι είναι συνέχεια της σκηνής ενώ η σκηνή που βλέπαμε πριν με τη Φραζίλ ε, και με αυτό τώρα είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Είναι στο when και το where που σου έλεγα. Επίση, βλέπει ότι διατρέχει κίνδυνο, έτσι. Ότι. Το νιώθει, το νιώθει ότι διατρέχει κίνδυνο. Ναι, το νιώθει Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει λόγο που δεν πάει να πάρει κάποιο όπλο και πάει να ξεφύγει. Νομίζω στα επόμενα καρά το δει. Ναι, και αρχίζει και τρέχει. Αν τα φώτα πολύ έντονα. Βλέπουμε αστεράκια πάνω. Να το πάλι εδώ το Moth Mix, αυτό που λέγαμε πριν. Το... Πάλι κόκκινο χρώμα χούλι. Ναι, για ποιος, όποιος, το και ξέρω, τα Strands, ε... ρε φίλε. Όπω και τα Strands, γιατί τα έχουν κάνει κόκκινα τα Strands. Hey, ε, πιστεύω ότι διαφοροποιηθούν πιο πολύ. Εδώ πέρα βλέπουμε φανταστική κινηματογραφική, φανταστικά μοντέλα ρεαλιστικά, φίλε. Ναι, πρέπει να γίνει φοβερή αυτό Κοίτα, εδώ, το, 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 βλέμμα τη όλα είναι λες και βλέπεις ταινία. Είναι φοβερό, αφήστε. φοβερό. Ναι, πάλι εδώ κάνει το blink και παπ, μα αλλάζει τη σκηνή. Εδώ πέρα σου θυμίζει καταφύγιο, ε, σου θυμίζει αυτά τα, τα κέντρα λοιπόν, που ένωνε. Πήγαινε ε, και του άφηνε παραγγελίε. Μήπω ναι, εδώ ναι. πέρα στο 4 θα μπορέσουμε να πηγαίνουμε μέσα σε κέντρα. Αυτό θα εδώ, έχει εδώ, μεγάλο ενδιαφέρον να, να δούμε. Άμα θα μπορούσαμε να είμαστε μέσα σε ένα. Να κάνουμε χρήση όλοι, δηλαδή να μπορεί να περιδιαβεί μέσα σε αυτό το το Τώρα το απορία πάντω, το πώ ήταν μέσα να. Ναι. Νομίζω μόνο το δωμάτιο βλέπαμε που ναι. πηγαίναμε εμεί σε κάποια ναι. από αυτά τα κέντρα, στα κεντρικά νομίζω, γιατί τα πιο απομονωμένα που ήταν, π.χ. ο Τζέο. Ναι, δεν, μπορούσες δεν να μπορούσε να περιδιαβεί. απλώ ήταν το ολόγραμμα, τελείω η υποστολική. Τέλο πάντων, βλέπουμε προσπαθεί να προσπαθεί ε, να ξεφύγει από κάποιον. Κάποιου βλέπουμε φώτα να παίζουν. Ε, ένα σανσέρ, standby, open, ανοίγει. Δεν λέει κάτι άλλο εδώ. Μπαίνει στο σανσέρ, προλαβαίνει να ξεφύγει και πάει προ τα πάνω. Κάποιο τον, τον κυνηγάει. Αυτό που παρατηρώ εγώ εδώ πέρα όσο παίζω είναι ότι δεν χρειάζεται το θάλαμο αυτό που έχει για να έχει το μωρό τη. Για να το προστατεύει. Λογικό να μου πείτε γιατί έχουν τελειώσει το. Το, 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 το δεν σαν, δεν έχει τελειώσει. Ίσως και γι' αυτό δεν να αλλάξει τον τίτλο, έτσι. Γιατί πλέον το Death Stranding έχει τελειώσει. Γι' αυτό δεν θέλει να το πει το Death Stranding 2. Βγαίνει έξω, από... yeah. βγαίνει έξω, από... αυτή τη βάση που μοιάζει πάρα πολύ με τι βάσει που είχαμε το Death Stranding. Παίρνει αυτό το πολύ cool όχημα με το, με το μονόροδο που έχει μια ρόδα. Ε, Επίση δεν χρειάζεται τίποτα να χωράει όπω βλέπουμε. Επίση εδώ πέρα πρέπει να είναι τεράστιο κίνδυνο γιατί βγήκε έξω mm. χωρίς χωρί Χωρί προστατευτική στολή. Ε, ε, εδώ πέρα την τρώει μία στο χέρι από τον διώχτη. <συσχελίου> ε, εδώ πέρα. Εδώ τι πιστεύει. Χίξ. Higgs. Higgs, Εγώ πιστεύω... 100%. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να νομίζουμε ότι είναι ο Χίξ. Λε. Ναι, πάλι, πάλι, παίζει με το κόκκινο πάρα πολύ. Βλέπει όλε τι αποχρώσει εδώ πέρα που έχει το πιστό. Ε, και δεν κάνει ε, κόπη στο Δεν είναι. μα την πυροβόλησε. Πριν και αίμα έχει, θέλει να μας δώσει πάλι ένα, ξέρεις, ένα οικείο εχθρό που είναι ο Higgs. Που ήταν γαμάτος το Standing έτσι, ο Higgs. Ναι, υπέροχο. Υπέροχο. Και την απειλή και είναι από την απειλή του όπλου, έτσι. Και εδώ πέρα έχουμε επαναπατρισμό. Δηλαδή, ε, για να επαναπατριστεί κάποιο στο, στο, τώρα, έπρεπε να περάσει από την παραλία και να ξαναβγεί σαν μωρό πίσω. Ε, ναι, εδώ πέρα και τα, και το τάρ, ξέρω εγώ, το υλικό, να βγει μέσα από το... Και εδώ τι Είναι μας δείχνει, μή, εδώ μή, μας, πάει, ε, μας πάει σε ένα... Στο 1. Ναι. Εδώ στο μας... πρώτο τρέιλ στο 1 που είχε ξυπνήσει ο Σαμ. Ναι, μοιάζει πάρα πολύ. Και έβλεπε, υπήρχε ίδιο πλάνο με το 4 1 που ξυπνάει ναι. ο Σαμ, σέρνεται λίγο και βλέπει το μωρό να... Ναι, ναι, ναι. ναι ξέρεις, ναι. να κουνιέται. Ναι. Ακριβώς ίδιο πλάνο. Και πάει και το πιέν αγκαλιά ο Σαμ. Πάντως εδώ, εδώ... πέρα, α, για, να, για να έχει πάρει στα μ. μάτια τη αυτή, αυτό ε, στον αυτό το μαύρο, το μαύρο ζουμί, ρε παιδί. Τι είναι, γλύ... λέγεται. Ναι, ναι, με το τάρ, αυτό το τάρ λοιπόν το χειράλι, όπως λέγεται αυτά. Ε, το τάρ, 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 τάρ λέγεται. Αυτό τη μαύρη γλίτσα, ρε παιδί μου, για να την έχει, σημαίνει ότι έχει πανέρθει κάποιο μπιτής. Να. Επίση βλέπει που σέρνεται αυτή. Ναι, ναι, το και με το, σαμα... σημα... με το, που, με το πεθαίνει το μωρό, ε, αυτή πέφτει κάτω. Εδώ, εδώ πέφτει. Τσέκα, τσέκαρε μια εδώ. Ναι, ναι, ναι. κάτι ναι, ναι. φτερά πίσω. Ναι, ναι. Εβλέψα τα φτερά, φτερά, Ναι, τα φτερά αυτά είναι που κουνιούνται κανονικά όμω εδώ τώρα, έτσι. Έτσι, δεν θα έμπαινε εσύ, η θερμοκοιτίδα αυτή, α πούμε, με τα ρούχα του. Ε, η γυμνό πιστεύω. θα έμπαινε, όπω το είδαμε. Ναι, 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 Οπότε ναι. τα φτερά τυρόλο, τι ρόλο βαράνε. Τι βολίζουν άγγελο, πιστεύω. Μήπω έχει κάποια δύναμη μέσα, δεν ξέρω γιατί εδώ, εδώ, κάνει, ένα, ένα ρούχα ε, αναφορά τέλο πάντων ότι έγινε, παναπατρισμ... έγινε το μωρό αυτό που είδαμε τη Λουίζ. Έγινε BB. Ναι, έγινε BB. Mm. Επίση, αυτό που θέλω να σου πω πριν είναι με το που πέθανε αυτή, με το που βλέπει το μωρό να πεθαίνει, σταματάει. Στο Death όταν ο Σαν έπιασε το μωρό, ναι. το μωρό δεν θυμάσαι που έγινε μια μαύρη κλίτσα τελείω στα χέρια του. ναι, ναι. ναι. ναι οπότε, άλλη μία αναφορά στο πρώτο τρέιλερ. Δηλαδή, mm. έχει φούλα αναφορά στο πρώτο τρέιλερ. Και σκηνέ, αυτό... κυρίε Εδώ πέρα υπάρχει ένα mm. πολύ σημαντικό. Τώρα, εδώ που το έχουμε σταματήσει το επόμενο καρέ, είναι πολύ σημαντικό. Drop Bridge λέγεται. Ε, θυμίζει Bridge, ήταν η εταιρεία που είχε κατασκευάσει η, πώς το είναι, η, η, bridge, ε, η, Bridget, η, Bridget, ναι, η Bridget, που έχει κατασκευάσει η Bridget, η πρόεδρο, η μάνα του, του Σαμ, ε, για να καταφέρει να καταπολεμήσει το The Stranding. Και εδώ πέρα που λέγεται Draw Bridge. Έχει ένα πολύ σημαντικό τίτλο που κάνει Both Stick and Rope. To protect and connect together for tomorrow. Δηλαδή του λέει και θα τη φά και θα σε ενώσω. Κάπω έτσι το λένε. Για να Εδώ είχαν είχα, είχα αρχίσει, από αυτό το πλάνο, αρκετοί είχαν πει ότι αυτό που βλέπουμε μπορεί να είναι σε παράλληλο σύμπαν. Ότι σε αυτό το σύμπαν, του 4x1, είχαμε εταιρεία την bridge, ναι. ενώ στο παράλληλο σύμπαν του DS2, να έχουμε την drawbridge. Ναι, θα το δούμε για αυτό που, που είπαμε. Οπότε, θα το συναλήσω αυτό. Το σύμπαν πάντως μοιάζει σαν πόρτα, έτσι το βλέπεις, δύο χερούλια που ανοίγουν προς τα έξω. Το βλέπεις? σαν γέφυρα με να μου μοιάζει που σηκώνεται κάπως. ή γέφυρα που σηκώνεται αλλά έχει και χερούλες και σαν πόρτα μου μοιάζει εμένα. Mm -hmm. Και η γέφυρα που σηκώνεται σίγουρα, ναι. Ε, πάντως το μότο που βλέπω εδώ πέρα, for tomorrow και λοιπά μου θυμίζει πολύ near, να πω την αλήθεια μου. Okay. Ναι, προχωράμε σε πιο σημαντικά πράγματα. Εδώ έχουμε την πρώτη εμφάνιση του Σαμ ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός. Είναι λες και έχει πέσει σε τάιρο το, το, μάλι, χρου... το πρόσωπό ναι, του. Ναι, και σαν το Χριστό μου, μου, εμφανίζεται. Εδώ πέρα βρίσκεται... Το σώμα του όμω είναι. Κάνουν μια χαρά διατηρημένο, δεν έχει πέσει. Και... Μόνο το μαλλί του έχει πέσει σε τάιρο. Πάμε τώρα στην... πάλι στη Βραζίλη, η οποία εδώ πέρα φοράει πλέον την... τη στολή τη. Εδώ πέρα είναι στο σήμα του 41, φορούσε τη στολή γιατί είχε γίνει στο παρελθόν αυτό που είχε γίνει ναι. που είχε πέσει Ναι, Αυτό τα πάνε, φαίνεται. Φαίνεται σαν, σαν prequel, είναι εκεί ίσως που έγινε ε, που την βρήκε ο Higgs, μπορεί να είναι και να να είναι ο Higgs αυτός, να είναι τη στιγμή που την βρήκε ο Higgs και έγινε αυτό που έγινε. Επίσης, σου μοιάζει πιθανό να είναι ο Higgs ο πατέρας του Λουίς. Δεν ξέρω. Γιατί την κυνηγούσε την Βραντζήλ, οπότε σαν τον Ματς Μίκελσεν. Α, ναι, μπορεί να ναι ναι, ο στο ναι. πρώτο παιχνίδι που κυνηγούσε το Σάββατο. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι το χει... Μωρό του. Ναι. Μπορεί να κυνηγάνε τη fragile γιατί δεν είναι το Μωρό του. Οπότε να είχαν κάποια, κάποιο ερωτικό θέση. Ναι. Και εδώ πέρα είναι εδώ. Σκηνή που φοβερή σκηνή που σκάει σαν Metal Gear. Ναι, πολύ που σκάει σαν Metal ναι. Gear. Τα βλέπει τα πτώματα εδώ πέρα. Πέφ't τα πτώματα από πίσω, ναι, γιατί τώρα εδώ πέρα είναι, βγήκε, βγήκε από τον ολοκόσμιο αυτό. Έτσι. Και πάλι εδώ πέρα έχουμε τον Τροσίμα, τον Τρομπρίτζ. Αυτό που είδαμε Επίσης, νωρίτερα. Αριστερά το βλέπει. Ναι. Το Μάγκελαν. Βλέπει από κάτω αυτά τα πόδια ναι. που ήταν το, που πολεμήσαμε. Το πρώτο, πώ ναι, να ναι, ναι, το Death Stranding. Ναι ναι ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτή η Drop Bridge, Κοίτα, γενικά τώρα υπάρχει. Επειδή βλέπει αυτό, σαν, σαν το TAR, αυτό που βλέπει, μοιάζει σαν θάλασσα. Να θυμίσω ότι το, το κωδικό όνομα του Death Stranding 2 ήταν code name Ocean. Οκεανό. Αν υποθέσουμε ότι το Death Stranding τελείωσε στην Αμερική, γιατί αυτό που κάναμε εμεί ήταν στι Ηνωμένε. Πόλει τη Αμερική προσπαθούμε να ενώσουμε και το κάναμε όλε. Ενώσαμε όλη την Αμερική τέλο πάντων. Σημαίνει ότι, ε, και για όσου θυμούνται και το unboxing μου που είχα πει τότε, όταν είχα κάνει το unboxing τη συλλεκτική έκδοση τη κονσόλα, ε, μπροστά η συλλεκτική έκδοση τη κονσόλα που είχε δύο χέρια, αν νομίζω ότι είχε δύο χέρια μόνο, αλλά αν παρατηρούσει καλύτερα, έβλεπε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, με το, το οράκο λάθη, με το ναι. χέρι που άντων, οράκος, ναι, Αυτά έτσι. τα δύο χέρια σχηματίζαν, σχηματίζαν τον παγκόσμιο χάρτη. Όχι, δεν ήταν απλά στα χέρια των Μπιτζή, σχηματίζαν τον παγκόσμιο χάρτη. Σημαίνει ίσω ε, ότι πάμε κάπου, και αφού λέγεται και το κόντεινε η Μόσια σκέφτομαι ο ωκεανό, πάμε κάπου προ τα έξω. Φεύγουμε. Φεύγουμε από την Αμερική. Πρέπει να περάσουμε να διασχίσουμε διασκήσουμε ωκεάνου. Ε, να διασκήσουμε ωκεάνου. Σε, αυ mm, σε αυτό το μηχάνημα είτε στο προηγούμενο πλάνο όπως βγήκε ο, ε, η Φράτζελ και ο Σαμ, εμφανίστηκε μία κεραία με ένα κόκκινο φω. Ναι, 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 ναι. Στο προηγούμενο ναι, 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 ναι. πλάνο. Οπότε ναι, ναι, Το, καλ, το, κα, το αυτό. Ναι, ίσω αυτό σκεφτόμουν. Γι' αυτό το λέω πριν. Εσύ λες αυτό εδώ πέρα να δούμε ξανά. αυτή εδώ πέρα. Να, ε, αυτή εδώ πέρα κεραία ναι, ναι, που και, Κοίτα, πιστεύω ότι ίσω ε, για να περάσει του ωκεανού, πρέπει να πα. Και... Ήταν πολύ ωραίο το χειριστό αυτό. Ε, αυτό. Η, το Bridge, η, Bridge, η εταιρεία Bridge τέλο πάντων, ήταν στην Αμερική, α την υποθέσουμε. Δεν ήταν παγκόσμια, ξέρω εγώ. σω η Drop Bridge, σκέφτομαι εγώ, ότι είναι μια άλλη εταιρεία παρόμοιο στυλ, α πούμε στην Ευρώπη. στην Ευρώπη, ξέρω εγώ. Okay. Προσπαθούν να ενώσουν την Ευρώπη. Και ποιου ε, θέλουμε για να ενώσουμε, την, να ενώσουμε και εμεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω εγώ. Θα ενώσουμε τον ε, το, το, το Σάμ και τη Φραντζήλ που το κάνανε, ξέρω εγώ, που μας βοήθηκε, που το κάνανε πολύ επιτυχημένα. Έγινε αυτό που έγινε τόσο, στην προηγούμενη, στο Ποντέ Στρατιγμέν. Πάντω, τρομερό σκηνικό εδώ πέρα που σκάει. Και ήταν, είναι, yeah, είναι τρομερό yeah. reference Metal Gear αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με το κεφάλι του Metal Gear Ray το συγκεκριμένο. Φοβερό, φοβερή σκηνή. Με το Metal Gear 2, ναι, αυτά που πολεμήσαμε το Metal Gear 2 είναι ακριβώ η ίδια. Φοβερή σκηνή. Αυτό ναι. Μεταφορικό είναι αυτό. Ναι, μοιάζει σαν μεταφορικό γιατί έχει και γερανό. άμα δει, να εδώ πέρα βλέπει το γερανό. Έχει βέβαια και κανόνια πάνω και λοιπά κανονικά. Αλλά μοιάζει να είναι σαν υποβρύχιο μεταφορικό. Δηλαδή να πηγαίνει μεταξύ, να διασχίζει ωκεανού κλπ. Επίση είναι και καποια αλλη μέσα. Να, σε αυτό το μεταφορικό. Και εδώ πέρα. Παράνηκο όταν θυμάστε στο Death όταν όποιο έκλαιγε ήταν, ήταν, από το χειράλιο, ήταν πάρα πολύ κοντά τα BTs. Mm. Εδώ μιλάμε Ήταν τόσα πτώματα που ξεβράστηκαν ναι, και ναι. κοντά. Ναι. <laughs> Κοίτα, πάρετε μια λεπτά. Εδώ λήψη, είναι άλλη τέρμα ώστε, αξίδελμα. 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 εδώ. πρέπει να ναι, Κοιτάξτε, 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 λίγο εδώ. Το μάτι του, ναι, πάρα πολύ <συμβουλή> Εδώ προσπαθώ να δω με το ακρονόμιο προσπαθούσε να κάνει τίποτα με τα ονόματα. Γιατί το έχει βάλει με, περίεργο, με, μια περίεργη διάταξη. Δεν τα έχει. Δεν θα είναι μόνο αυτή όμω. μου <συμβουλή> φαίνεται εντάξει, αυτή <συμβουλή> είναι, η βασική. <συμβουλή> να πούμε ότι είναι ο Νόρμαν Νίτου, ο Κουτσούνα και ο Τρόι ο Τρόι Μπέκερ είναι, γνωστό. Δηλαδή, έχει, έχει τραγουδήσει πάρα πολλά soundtrack gaming και είναι και στο. Πε το άλλο του. Σαν του The Εσύ, ο Τρόι Μπέκερ παίζανε ο Ντενίρο να πούμε του gaming. Σε ό,τι υπάρχει, έχει παίξει πρωταγωνιστή. Δεν νομίζω να πιο γνωστό αυτό. Ναι. Τέλο πάντων, ελπίζω ότι εδώ πέρα θα υπάρχει κάποιο ακρονόμιο, ακρονίμιο εδώ πέρα κάτι, ε. θα, κάτι θα προσπαθεί να μας πει με κάποια λέξη. Ξεκάβα πάλι στο ε, ε, καλά, θα μου Προχωράμε. Και τέσσερα, έτσι, τέσσερα πάλι μεγάλη γραφή. Ναι, 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 εννοείται. Αυτή την πρέπει να την ερωτεύτηκε. Είναι πολύ... Του πολύ πάει. Καλύτε. Λοιπόν, Πα, και ναι. εδώ πέρα είναι σκηνάρα, ρε, φίλε. Εδώ πέρα εδώ μας βέβαια είναι σκηνάρα. Εδώ, εδώ Ναι. Εδώ πέρα είναι σκηνάρα φίλε γιατί έχει πάρει όλο την, την ηλεκτρική την κιθαρούλα του Έχει από πίσω ας πούμε τους στρατιώτες του Αυτός ίσω ίσως επιτελεί ναι. τον ρόλο του Ματς Μίγκελσεν στο, Straten, στο, DS2 Κάτσε να κάνουμε ένα, ένα, ένα γυριστό Βλέπετε πέτα αυτά τα πορτοκαλί που έχουν στα κεφάλια Γυρίζει ότι πας Ποιο είναι Το μαλλί της έκανε Είδω ναι. Και ποιο μαλλί σου θυμίζει Δεν σου θυμίζει τη τι... Σέμιλη Εμένα μου θυμίζει τώρα να σου πω, μου θυμίζει, το μαλλί του, του Σαμ Σαν πριν. Τέλο πάντων, ναι, Θυμίζει δηλαδή, αμελή. Εξαφανίστηκε, αμελή, αμελή. Εξαφανίστηκε η αμελή και έγινε έτσι. Δεν ξέρω. Κοίτα εδώ το, το, σηματάκι. Μου σκούλ, αμελί. Κοίτα εδώ το σηματάκι. Βλέπει. Το είναι το να, σηματάκι ναι. που πριν που βλέπαμε. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το καρέ, που ποιο έχει παίξει Zone of the Enders, μου θυμίζει λίγο το Τζέχουτι. Που είναι το παιχνίδι του Kojima, γι' αυτό το λέω. Ε, είναι λιγάκι σαν να μου θυμίσει λίγο το Τζέχουτι, το, το Μέκα ε, και γυρίζει που λέτε εδώ πέρα ό,τι είναι αυτό που είναι, κιθάρα όπλο, δεν ξέρω ναι, τι είναι. Ναι κιθάρα είναι αυτό, κρατάει μια κιθάρα και με το παπ που κάνει ένα, κοίτα πως Πα. γυρίζουν όλα και γίνονται θαυμαστικά πίσω, γίνονται κόκκινα, θαυμαστικά που θυμίζει Metal Gear πάλι. Οπότε δηλαδή υπάρχουν δύο δεχόμενα, είναι η Emily αυτό που βλέπουμε. Η Αμελή. σω είναι. Αμελή, συγγνώμη, πολύ την περδεύω. Είναι ο Χίξ. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ο Χίξ. Ο Χίξ δεν ξέρουμε, γιατί ο... πάλεψε ο Σαμ με τον Χίξ στο τέλο του The Stranding 1, αλλά δεν τον σκότωσε. Τον άφησε στην, ευγεν... στην ευγενική ευχέρεια τη Φραζίλ. Και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Μπορεί η ψυχή, α πούμε, η ψυχή του με κάποιο τρόπο να πήγε σε αυτό το μηχάνημα. Δεν ξέρω πώ να το χαρακτηρίσω αυτό. Κύριε, γενικό... Γενικότερα η... Γενικότερα έχει. έχει. Η... Το... Ποιο, ξανά μου. Η κοιλιά του μετά οργανάτου μου κάνει εντύπωση. Ναι, αυτό που μοιάζει μέσα τα έντερα, σαν να είναι στιβαγμένα τα έντερα. Με ε... Στη θερμοκοιτήρα, με το Πάλι, μωρό. Είναι, μοιάζει πάρα, πολύ με αυτό που αφορούσε φορούσε το μωρό που είχαμε το, το μωρό το θάλαμο. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο μωρό μέσα. Ε... δεν ξέρω, μοιάζει ρομποτικό όμω. Ε, δεν μπορώ να μην, να μην, πω ότι έχει ένα εξωσκελετό, μια σαν εξωσκελετό τύπου Ninja Fox, Grey Fox. Η, το πρόσωπο είναι καθαρά πρόσωπο αμελή, σαν να έχει πάρει μια μάσκα και να προσπαθεί να κάνει την αμελή. Θα μπορώ να πω, σαν να επαναφέρει την αμελή, ίσω να είναι αυτό που προσπαθεί να επαναφέρει την αμελή. Για να επαναφέρει την έκτη οντότητα φανισμού ξανά. Και από πίσω να είναι οι στρατιώτε, ίσω να είναι και οι στρατιώτε, αλλά φαίνεται πιο ρομποτικοί αυτοί. Δεν ξέρω αν είναι οι στρατιώτε που είδαμε πριν στην άμμο, Μπορεί να είναι γιατί και η Αμελή εδώ πέρα φοράει κόκκινη στολή και πίσω φοράνε κόκκινη στολή. αν δεν Καλά. Και, έχει και φοράει και το κυπού. Το βλέπεις το κυπού. Τώρα, το πυρηδέριο. Να. Το, φοράει είναι το κυπού που φορούσε η Αμελή. Οκ. Okay. Και φυσικά έχει αυτή την ωραία κιθαρούλα. Ε, σύμβολα εδώ πέρα πάλι αυτά τα σύμβολα σαν πεταλούδε που σου λέω ότι είναι. Και εδώ πέρα έχει και το γνωστό ίδιο. Δηλαδή, ίσω να είναι και ο Χίξ πίσω, ε, ε, έχοντα πάρει την περσόνα τη Αμελή, ρε παιδί μου, ίσω προσπαθεί να γίνει αυτό η οντότητα. Με κάποιο τρόπο να ξεκλειδώσει και να γίνει αυτό η οντότητα ε, εξαφανισμού. Αφανισμού. Mm -hmm. Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ να γίνεται. Έρχονται λίγο πιο κοντά τα πλάνα. Πολύ κοντά. Okay. Εκείνη την ώρα το βγάλε. Mm -hmm. Το δεσέ. Και εδώ σου. Καταστρέφει το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Προσπαθώ να καταλάβω κάτι. Και πάμε, κλείνει με την εξή. Με, με την ατάκα αυτή, ε, Ναι, με την εξή φράση. Σου καταστρέφει το πρώτο παιχνίδι. Should we have connected. Ε, στο πρώτο παιχνίδι, η Αμελή μα έβαλε επίτηδε να ενώσουμε την Αμερική γιατί θέλει να το χρησιμοποιήσει ως να, να το κάνει ε, ως όχημα για να γίνει, να είναι ενεργοποιηθεί ο αφανισμός, έτσι, και σου λέει όντως πρέπει να είχαμε ενωθεί ]ordsati. και να, και να την α... και να ενωθήκαμε, αλλά πέθανε και η αμελή. Ναι, σου καταστήνω το πρώτο παιχνίδι, είναι επικόκου. Εδώ τώρα το χταπόδι, τι είναι αυτό. Τι έγινε δεν Έγινε και ντάι. Τα τώρα δεν ξέρω. Τι, δηλαδή, τι φάση πλέον, τώρα. Όταν έτσι έκανε φίλο από τζίμα, λέει πάρτε να χτυπώ να καείτε, ξέρω εγώ. τώρα δεν ναι, μπορεί να είναι οτιδήποτε τώρα. Το χταπόδι, να γιατί να το έχει μέσα σε ένα θάλαμο όπω έχει ένα μωρό, ξέρω εγώ. Το μωρό το χρησιμοποιεί για, να, για να τη διαισθάνεσαι τα μπιτή, ξέρω εγώ. Το χταπόδι, α πούμε, γιατί να έχει το θάλαμο μέσα. Τι θα διαισθάνεσαι με τα, με χταπόδια. Πάλι μπορούμε να, λέ, μπορούμε να, πούμε ότι είμαστε. Ε, ε, που να είναι και σε άλλη ήπειρο, έτσι οπότε να είμαστε κάπου Ιαπωνία, ξέρω εγώ. Οκ, να εκεί πέρα που. Να φέρνει το χταπόδι, κοτσίμε, μπλαξονή, και εκεί πέρα, πέρα κλείνει. Λοιπόν, mm. εγώ για το τρέιλερ είμαι τη άποψη και από αυτό που έχω διαβάσει και πολλούς, ότι μάλλον είναι παράλληλο είπα ότι αυτό που είδαμε δεν είχε καμία σχέση με το ναι. 4G1. Ναι. Ότι ξεκίνησε η fragile με το μωρό έγινε όλο αυτό το σκηνικό που είδε το μωρό της να πεθαίνει ναι. και στη συνέχεια πήγε, κλείστηκε σε ένα καινούργιο ταφίδιο και εκεί εμφανίστηκε και ο Σαμ. Ο οποίο Σαμ... Α, ένα σκηνικό που παραλείψαμε και το πρώτο θυμήθηκα για τον Σαμ με το που εμφανίζεται αυτό το τεράστιο όχημα Metal Gear ναι. που λέει η Αμελή, οι άλλοι σε περιμένουν. Οπότε εδώ πέρα μάλλον θα έχουμε κάποια στοιχεία multiplayer. Γιατί ακούστηκε γι' αυτό ότι μπορεί να δούμε δύο παίχτε στην οθόνη. Κουόπε. Το Εξελίξει λίγο το online. Το κρατάμε λίγο αυτό. Ναι, Ο δεν οπότε πιστεύω. Όλο αυτό μπορεί να είναι ένα παράλληλο σήμα και ότι θα ζήσουμε την ιστορία που είδαμε στο 41 του ΣΑΜ αυτή τη φορά με την Αμελή. Και, και με κάποιο τρόπο θα συνδεθούμε. Με, με τη φραζίλ. Φραντζίλ, ε, sorry. Ε, είναι λίγο παρατραβημένο σενάριο, αλλά φύλλονται είναι τζίμα αυτός. Και είμαι σίγουρος 100% ότι η Fragile θα είναι η πρωταγωνίστρια του παιχνιδιού. Μην είσαι σίγουρος, ε. Είμαι σίγουρος. Δεν μου φαίνεται ο Norman Reedus, γιατί yeah. μου φαίνεται αρκετά γερασμένο σε αυτό Δεν αποκλείεται βέβαια να μην είναι κανείς για τους δύο, να είναι κάποιος τρίτος. Μπορεί να είναι ο Higgs. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. μπορεί να είναι κάποιο νεοφερμένο, α πούμε, μα, άμα το που αναφέραμε για το Metal Gear Solid 2. Επίση, εδώ στο μηχανάκι δεν βλέπει τη σχάρα από πίσω. Ναι, 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 μεταφέρει και βότια με αυτό. Α, ναι. έχουμε σίγουρα άρα, ναι, 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 ναι. Άρα, μεταφέρουμε εδώ πέρα. Ναι, ναι. Πού, πού, κοιτάξτε, κοιτάξτε, εδώ πέρα. Αχα. Κοιτάξτε εδώ. εδώ. Δεν, ξέρω, δεν, σταματάει ωραία το καρέρα, παιδί μου. Να δείτε τα, τα τη πόσο δακρυσμένα είναι. Φαίνεται, φαίνεται, το δάκρυ, ρε, φίλε. Άρα... Επίση έχει βρέξει πρόσφατα, άμα δει το τάπεδο. Ναι. Εδώ αυτή τη σκηνή δεν έχω καταλάβει πού το μωρό. να Εδώ ναι. αυτή η σκηνή είναι αντιγραφή του 4. Ναι, ναι, ναι αντιγραφή, ναι, αντιγραφή, ναι. ναι. Και λιποθύμησε. Εδώ είναι το μωρό της πέθανε, οπότε δεν είχε κάποιο. Εδώ αυτά τα φτερά θέλω να καταλάβω. Μήπως έχει κάποια δική δύναμη το BB αυτό, έχει κάποια φτερά. Είχε. Γιατί η ρούχα δεν φαίνεται να χωράει. Περιμένουμε δεύτερο τρίλερ άμεσα, πάντως. Το, τρέλυρο, το δεύτερο θα έρθει σε κανένα χρόνο. Δεν ξέρω πότε. Πότε έχουν πει πότε δεν έχουν πει πότε αναμένεται. Πάντως δεν νομίζω ότι θα αργήσει σαν παιχνίδι. Κοίτα, Να, το πήγε. πρώτο το βγήκε πήγε το 2016 και κυκλοφόρησε το Death το 19. Το 19. Το 19. Ναι, το ναι, ναι, το 19. Απλώ δηλαδή από το 16 δεν είχαμε δει τίποτα άλλο. Είδαμε το 19 καλοκαίρι και 19 κυλοφόρησε. Τώρα είναι έτοιμο το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι έτοιμο. Έχει πολλά πράγματα από πριν που μπορεί να χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, γιατί, ναι, και, τι τη συνταγή. εδώ είναι το πλάνο που του λέει ναι, η ναι. Φράτζα. Ναι, ναι, ναι. ναι, οι ε, άλλοι δηλαδή σε περιμένουν, οπότε μήπω εξελίξει κι άλλο το online στοιχείο. Σίγουρα θα προσπαθήσει πιστεύω να το εξελίξει κι άλλο. Γιατί ε, το πρώτο ήταν εξαιρετικό στε, κομμάτι. Εγώ να ξέρω το 4 το 1 είχα 130 ώρε χωρί να παίξω online. Ναι. Φίλε, δεν είχα έντερνετ στο καράβι, οπότε. Α, να, ναι, δεν είχε έντερνετ, μόνο. Και τώρα που βγήκε στο Game Pass, το, στο PC μόνο, ναι, ναι, το ναι, ναι. κατέβασα το 40 και έπαιξα φίλοι online. Άλλο παιχνίδι ρε σύ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πήγαινα σε μια περιοχή ξεκλείδωνα και μου έβαζε, ξέρει, σκάλε, σχοινιά από εδώ μου άλλο παιχνίδι. Έπαιξα. Στο 4 ή το ένα, όταν το έπαιξα εγώ. Άλλο παιχνίδι, άλλο παιχνίδι. Τα έφτιασα ναι, Τα για να χτίσω του δρόμου σχολά. Ναι, άλλο παιχνίδι. Ναι. Ε, λοιπόν. Εδώ είναι πολύ άρρωστο πλάνο. Άρρωστο, εδώ πέρα είναι όλοι, συμπληκτούν όλη την αρρώστια. Λοιπόν, και με αυτή τη φράση, should we have connected, κλείνουμε αυτό το βίντεο, του, την ανάλυση, το breakdown, βάλαμε κάτω το βίντεο και αναλύσαμε καρέ, καρέ, όσα μπορούσαμε να καταλάβουμε, όσα μπορούσαμε να εκμεύσουμε και ό,τι μπορούσαμε να, 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 καταλάβουμε το, αυτή η κλάβα. Ε, περιμένουμε νεότερα σύντομα για το The Stranding 2 και όσοι είστε εδώ πέρα καμένοι με το Kojima και τα παιχνίδια του, φαντάζομαι ότι είστε αρκετοί, θα το δούμε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ που κάσατε. Να είστε καλά και μέχρι τα επόμενα βίντεο και τα επόμενα live. Stay joystick, παιδιά. Γεια σας,